Λοιπόν, πάμε, θέλω να πάω στον κύριο Κερίδη. Έγινε πριν από ώρες η συνάντηση, κύριε Κερίδη, των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποφάσισαν να καταδικάσουν την επέμβαση της Τουρκίας στην Βόρειο Συρία, αποφασίζοντας να συντονίσουν τον τερματισμό των εξαγωγών όπλων προς τη χώρα αυτή. Επίσης, το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών υιοθέτησε συμπεράσματα για τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συμφωνώντας με τη θέσμηση ενός καθεστώτος πλαισίου περιοριστικών μέτρων που απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παράνομη γεωτρητική δραστηριότητα υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο και την Κομισιόν να υποβάλει σύντομα προτάσεις για το σκοπό αυτό. Δηλαδή, είναι όλο το πακέτο, θεωρητικό το πακέτο. Πώς βλέπετε εσείς τις εξελίξεις, εάν είστε ικανοποιημένος από τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι στιγμής και αν μπορείτε να μας πείτε τι εκτίμηση κάνετε για το αύριο και σε σχέση με όλα όσα αφορούν εμάς, την Κύπρο, το Αιγαίο κτλ. Έχουμε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση να διαμορφώνεται με πρωτοβουλία του Ερντογάν και τη νέα εισβολή στην Συρία. Να θυμίσουμε ότι είχε ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του 19, δυτικά του Εφράτη, τώρα επεκτείνεται και ανατολικά του Εφράτη, καθ' όλο το μήκος της τουρκο-συριακής μεθορίου, δημιουργώντας σχήματα προσφύγων, τα οποία ενδεχομένως να έρθουν και προς τα δω, επιβαρύνοντας έτσι περαιτέρω την κατάσταση που έχουμε στα νησιά του Αιγαίου και στον Εύρο και δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην καταπολέμηση του ISIS, του Ισλαμικού κράτους, το οποίο οι Κούρδοι είχαν επί του εδάφους αποδειχθεί οι καλύτεροι και οι αποτελεσματικότεροι μαχητές. Είναι μια πολιτική αυτή ανερμάτιστη κατά το λιγότερο που θα μπορούσα να πω του Πρόεδρου Τραμπ. Υπάρχει τρομακτική αντίδραση στο εσωτερικό της Αμερικής, του Ουάσιγκτον. Έχουν ξεσηκωθεί και πέτρες από την αριστερά του Δημοκρατικού Κόμματος ως την άκρα δεξιά, δεξιότερα και των Ρεπουμπλικάνων. Όλοι καταδικάζουν αυτή την απόφαση του Τραμπ, ο οποίος επιχειρεί μια αναδίπλωση, βλέποντας ότι έρχεται νόμος στη Γερουσία που θα έχει τα 2/3 των γερουσιαστών σε βάρος της Τουρκίας να προκαταλάβει με αυτό το εκτελεστικό διάταγμα που είπατε. Κλείνει το μάτι στους απομονωτιστές στο εσωτερικό της Αμερικής, τους οποίους και ο ίδιος βέβαια εκπροσωπεί, και νύπτει τα σχήρα του για τα περαιτέρω, ενισχύοντας βεβαίως τη Ρωσία, το Ιράν, τους Ισλαμιστές και όλους τους τοπικούς ανταγωνιστές της Αμερικής. Το ενδιαφέρον εδώ είναι, σχολιάζω λίγο αυτά που είπατε προηγουμένως, ναι, ότι ναι. Ακιντζή, ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, καταδίκασε την εισβολή Ερντογάν. Παρόλο που ο Ερντογάν ήδη αναφέρεται στο Κυπριακό του 1974, ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων και ενδιαφέρουσα αυτή η ρήξη και μάλιστα. Η διαφοροποίηση, Η διαφοροποίηση και μάλιστα έχει ζητήσει ο Ερντογάν την αποπομπή του. Ο λαός ίσομος, ο τουρκικός τύπος, ο οποίος ελέγχεται από το καθεστώς, καταδικάζει τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Από εκεί και πέρα η Ευρώπη βεβαίως έχει ένα μόνιμο έλλειμμα αποφασιστικότητας και πολιτικής, ενιαίας, αμυντικής στα ζητήματα αυτά ασφαλείας, που πηγάζει από μια ευρύτερη έτσι αμεριμνησία της Ευρώπης, η οποία θέλει να ζει έτσι στον κόσμο της Πολιάνας. Δυσκολεύεται να κατανοήσει ότι υπάρχουν και κακοί σε αυτόν τον κόσμο και υπάρχει και η ανάγκη στρατιωτικής ισχύως. Η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ένωση δεν βοηθά. Μένει μόνη της η Γαλλία. Είναι ένα πρώτο βήμα αυτό που έγινε, καθόλου επαρκές βέβαια. Ήδη η Γαλλία και η Γερμανία, η μεγαλύτερη εξαγωγή όπλων της Ευρώπης, έχουν δηλώσει ότι θα σταματήσουν τις εξαγωγές προς την Τουρκία. Ο Γερμανός βέβαια Υπουργός Εξωτερικών κλείνει το μάτι και στην Τουρκία. Κατανοεί δηλαδή τις ανασφάλειες της Τουρκίας έναντι των Κούρδων τρομοκρατών, όπως λέει. Άρα είναι μια κατάσταση εν εξελίξη. Δεν πρόκειται να λυθεί σε μια σύνοδο. Έχουμε επόμενες συνόδους. Έχουμε τη σύνοδο κορυφής που έρχεται 17-18. Εμείς αυτό που χρειαζόμαστε είναι σοβαρότητα. Σοβαρότητα η οποία δεν είναι πάντοτε εύκολη στην πατρίδα μας, ξέρετε. Γιατί τώρα εδώ θα διαρρήξουμε όλοι τα ημάτια μας για τις γεωτρήσεις. Και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που διαπραγματεύτηκε τις συμβάσεις των γεωτρήσεων τις καταψήφισε.
για να καταλάβετε το έλλειμμα δηλαδή και τη γελιότητα του πράγματος στην ελληνική ζωή. Λοιπόν, χρειαζόμαστε σοβαρότητα, χρειαζόμαστε ψυχραιμία, αποφασιστικότητα, ενότητα, χρειαζόμαστε κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του έθνους και εδώ έρχεται και η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού. Και βεβαίως χρειαζόμαστε συμμαχίες. Συμμαχίες στην Ευρώπη, συμμαχίες στην Αμερική. Κινητοποίηση παντού. Για να είσαι σύμμαχος, αξιόπιστος, θα πρέπει όταν έχουν και οι άλλοι ανάγκη να είσαι εκεί και να προσφέρεις. Και βεβαίως να απαιτεί στη συνέχεια την αλληλεγγύη και συμμαχική που είναι απαραίτητη. Ο Ερντογάν είναι απολύτως καταδικαστέος, το έχει πει και το έχει ξαναπεί η ελληνική κυβέρνηση και συνεργάζεται με τον Αναστασιάδη πολύ στενά για τα επόμενα βήματα. Αλίμον ωστόσο αν παρασυρθούμε σε οποιοδήποτε θερμό έτσι, επεισόδιο, όπως διάφοροι έτσι, που ζήλεψαν τη δόξα Καμένου, τώρα που τον ξεχάσαμε, λένε διάφορα σε διάφορα μίντια της αντιπολίτευσης.